την κοροϊδία των κυβερνητικών μέτρων που εξαφανίζονται μπροστά στο μεγάλο κύμα της ακρίβειας. Δεν δεχόμαστε να πληρώνουμε τις επιπτώσεις του πολέμου στην Ουκρανία που γίνεται για τα κέρδη των λίγων σε βάρος των λαών. Τίποτα δεν χαρίζεται. Όλα κατακτιούνται με οργανωμένη συλλογική διεκδίκηση, αντίσταση και σύγκρουση με την πολιτική που θυσιάζει τη ζωή μας για τα κέρδη των λίγων. Όλοι στην απεργιακή συγκέντρωση των σωματείων σε λίγη ώρα στην πλατεία 23ης Μαρτίου. Δώστε λεφτά για την υγεία και όχι για το ΝΑΤΟ. Ασφαλεία. Δώστε λεφτά για την υγεία και όχι για το ΝΑΤΟ. Ασφαλεία. Ενημερώστε τους εργαζόμενους να περιφρουρήσουν την απεργία στον αγώνα για την αύξηση των μισθών, την περικοπή των φόρων για ανθρώπινη ζωή. Εκ μέρους της Γραμματείας του Παραρτήματος Μεσσηνίας της Ελληνικής Επιτροπής για τη Διεθνή Ύφεση και Ειρήνη, χαιρετίζω τη σημερινή απεργία και κινητοποίηση των εργατικών σωματείων της Μεσσηνίας. Μια κινητοποίηση διεκδικητική που αφορά τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης, την ανεμπόδιση πρόσβαση στα κοινωνικά αγαθά, την καθημερινότητα των εργαζομένων και του λαού, αλλά και τις προοπτικές για το μέλλον τους. Παράλληλα, είναι και μια διαμαρτυρία ενάντια στον υπεριαλιστικό πόλεμο στην Ουκρανία και την εκδήλωση συμπαράστασης στους λαούς της περιοχής που δοκιμάζονται σκληρά. Φίλες και φίλοι, είναι πολύ σημαντικό μέσα σε ένα περιβάλλον όπου κυριαρχεί η ψευτιά, οι μηχανογραφίες, η προπαγάνδα και γενικότερα ο αποπροσανατολισμός του λαού από τα προβλήματα και τις ανάγκες του, οι εργαζόμενοι και οι αδύναμες λαϊκές τάξεις να μπορούν να διακρίνουν το ψέμα από την αλήθεια. Να αντιλαμβάνονται τις δικές τους πραγματικές ανάγκες, τις αδικίες του συστήματος, την εκμετάλλευσή τους από το μεγάλο κεφάλαιο και τους ισχυρούς της γης που προωθούν τα συμφέροντα των λίγων σε βάρος των πολλών. Είναι σημαντικό να σκέφτονται, να αναζητούν την αλήθεια για τα συμφέροντά τους, να συζητούν, να διεκδικούν, να συμμετέχουν ενεργά στα σωματεία τους για να συνδιαμορφώνουν τις διεκδικήσεις τους, τους αγώνες τους και προπάντων να μην φοβούνται. Είναι ελπιδοφόρο το γεγονός ότι σήμερα σύσσωμα τα εργατικά σωματεία της πόλης βρίσκονται επιτέλους στο δρόμο για να βροντοφωνάξουν όλοι μαζί «Φτάνει πια». Φτάνει πια στην αδικία, την ανισότητα, την περιοθεριοποίηση, την απανθρωπιά. Φτάνει πια στο ψέμα. Φίλοι και φίλοι, φίλες και φίλοι, για την ευημερία και την πρόοδο των λαών, πέραν της επάρκειας των υλικών αγαθών, της κοινωνικής δικαιοσύνης, της παιδείας, της υγείας και λοιπόν πολλών, οι λαοί θα πρέπει να ζουν σε συνθήκες ειρήνης, αγάπης, ομόνοιας και συνεννόησης. Τον τελευταίο καιρό είμαστε παρατηρητές της απαράδεικτες και καταδικαστέας ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, ενός άδικου πολέμου που έχει ως αποτέλεσμα εκτός από την καταστροφή των υλικών αγαθών και υποδομών και το θάνατο αθώων αμάχων και μαχωμένων. Τι έχει ξανά μοιράσουν με τον λαό το αίμα, τα σύνορα χαράζουν, είπα ΝΑΤΟ και Ρωσία. Τι έχει ξανά μοιράζουν με τον λαό το αίμα, τα σύνορα χαράζουν. Όλοι οι άνθρωποι απλών λαϊκών οικογενειών που το μόνο που ήθελαν και θέλουν είναι να ζήσουν και να ζουν ανώδυνα, ανεπαίσχυντα και ειρηνικά. Είμαστε παρατηρητές ενός πολέμου, μιας σύγκρουσης που δεν την επέλεξαν οι λαοί των αντιμαχόμενων κρατών, αλλά τους το επέβαλαν τα υπεριαλιστικά καθεστωτικά συμφέροντα τόσο της Ρωσίας όσο και της Αμερικής και των δυτικών της συμμάχων Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΝΑΤΟ. Από τον Κουφαλάκο Παναγιώτη, μέλος της Επιτροπής Αγώνας Συνταξιούχων του ΙΚΑ Καλαμάτας. Συμμετέχουμε μαζικά στον αγώνα και βροντοφωνάζουμε με όλη μας τη δύναμη. Δεν αντέχουμε τις περικοπές. Δεν αντέχουμε την ακρίβεια. Απαιτούμε να ζήσουμε με τις συντάξεις που πληρώσαμε και τις περικόψανε.
Δώστε τώρα αυξήσεις σε όλες τις τάξεις. Αποδώστε τα πληρωμένα δώρα μας, τα αναδρομικά, το 0,5 του ΑΕΠ. Να εκδοθούν άμεσα οι συντάξεις μας. Να σταματήσει η κοροϊδία με τα λογισμικά και τις ιδιωτικές εταιρείες που τα διαχειρίζονται. Να σταματήσουν οι περικοπές στα εφάπαξ. Δεν πρόκειται να δεχτούμε και δεν διεκδικούμε επιδόματα πείνας. Να γίνει τώρα άμεσα πρόσληψη γιατρών, νοσηλευτών στα νοσοκομεία. Να ανοίξουν αυτά που έχουν κλείσει. Να δημιουργηθούν παντού δημόσιες δομές σήκων ευγυρίας. Να καταργηθεί η αντεργατική, αντιλαϊκή, αντιασφαλιστική νομοθεσία και η φορολογιστία. Να ανακεφαλοποιηθούν τώρα τα ασφαλιστικά μας ταμεία. Να σταματήσει τώρα ο υπεριαλιστικός πόλεμος και κάθε ανάμειξη στο αιματοκύλισμα των λαών. Οι αντιλαϊκές πολιτικές όλων των κυβερνήσεων άδειασαν τα ταμεία μας σε όφελος των τραπεζών. Μας πήρανε πίσω τις συντάξεις που πληρώσαμε, τα δώρα, το ΕΚΑΣ, την υγεία, τα κοινωνικά μας δικαιώματα. Συνεχίζουν με νέες περικοπές στις συντάξεις. Οι ανυπόφορες αυξήσεις στα είδη ευρείας κατανάλωσης, στις υπηρεσίες πρώτης ανάγκης, στο ρεύμα και στα κάψιμα, μας έχουν αφαιρέσει πάνω από μία σύνταξη. Συνάδελφοι, είμαστε ξανά στον ιερό δρόμο του αγώνα και διεκδικούμε ό,τι έχουμε πληρώσει με τη δουλειά μας. Όλες οι κυβερνήσεις είναι υπεύθυνες για την καταστροφή μας. Δεν θα επιλέξουμε πολιτικούς δήμιους. Αρκετά με τις ψεύτικες υποσχέσεις και τις στημένες αντιπαραθέσεις τους για να εξαγοράζουν ψήφους και σήματα σε κάθε εκλογές με αποτέλεσμα να συνεχίζουν τη δική μας καταστροφή και των παιδιών μας. Οι συνταξιούχοι είμαστε στον δρόμο του αγώνα. Έχουμε τη γνώση, έχουμε την πείρα. Μέσα από τη δράση μας και τους αγώνες καταφέραμε να αποκρούσουμε, να καθυστερήσουμε αντιλαϊκά και αντισυνταξιωτικά μέτρα. Είμαστε στον δρόμο του αγώνα γιατί ξέρουμε ότι μόνο με αυτό μπορούμε να σταματήσουμε τα νέα μέτρα που μαγειρεύουν για να ολοκληρώσουν το αντιασφαλιστικό τους πάλι, το οποίο προσπαθούν να κουκουλώσουν τάζοντας αυξήσεις για το 2023. Συνάδελφοι, καμία επανάπαυση. Μας άκησαν τα δικαιώματα την περίοδο της κρίσης που οι επιχειρηματικοί όμιλοι δημιούργησαν, τώρα συνεχίζουν στον ίδιο δρόμο. Όλοι οι νόμοι που ψηφίστηκαν αυτό το διάστημα χειροτερεύουν τη θέση των συνταξιούχων, των εργαζομένων, των αυτοαποσχολούμενων. Ιδιωτικοποιούν ό,τι έχει μείνει από το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης. Όλα παραδίδονται στις ορέξεις και δοφορίας των επιχειρηματικών ομίλων και στο χρηματιστηριακό τζόγο. Η ανησυχία μας γίνεται μεγαλύτερη, ακόμα μεγαλύτερη όταν μπροστά στα μάτια μας ζούμε έναν ακόμα υπεριαλιστικό πόλεμο με την καταδικαστέα εισβολή της υπεριαλιστικής Ρωσίας στην Ουκρανία. Απαιτούμε τώρα να σταματήσει κάθε συμμετοχή, κάθε ανάμειξη στο αιματοκύλισμα και το σφαγιασμό των λαών από τους υπεριαλιστές. Δεν ανεχόμαστε την υποκρισία των υπεριαλιστών της Δύσης που είναι και αυτοί στο ίδιο στρατόπεδο. Συνεχίζουμε συνάδελφοι. Οι συνταξιούχοι δίνουμε νέο ραντεβού για τη Δευτέρα 11 Απρίλη στη Τρίπολη. Συμμετέχουμε στην πανελλαδική κινητοποίηση που έχουν προκηρύξει οι συνεργαζόμενες συνταξιουχικές οργανώσεις με συγκεντρώσεις ανά περιφέρεια. Όλοι στον δρόμο του αγώνα. Οι συνταξιούχοι δεν το βάζουν κάτω. Με τα συνδικάτα να έρθουν τα πάνω κάτω.